Ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές είναι ο κλάδος της εστίασης από την κίνηση που είχαν τα μαγαζιά το τρίμερο του πατρινού καρναβαλιού. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, υπήρξε αρκετή κίνηση στην Πάτρα, κυρίως από νεαρούς, και η προσέλευση του κόσμου ήταν περισσότερη από την αναμενόμενη, παρόλο που έγιναν για ακόμα μία φορά συγκεντρώσεις σε πλατείες, σε πεζόδρομους και σε σκάλες, με τους νεαρούς να μένουν για ώρες εκεί. Τα μαγαζιά δούλεψαν και είχαν αρκετή κίνηση. Ο κόσμος φάνηκε ότι ήθελε να διασκεδάσει και είχε ανάγκη να περάσει καλά. Πάντως, το κακό που έκανε η ακύρωση των παρελάσεων είναι ότι συγκέντρωσε τον κόσμο κυρίως στα μαγαζιά του κέντρου και έτσι δεν δούλεψαν σαν τα άλλα καρναβάλια, τα περιφερειακά καταστήματα. Υπήρξε αρκετή κατανάλωση αλκοόλ από πατρινούς και επισκέπτες, ενώ για ακόμα μία χρονιά παρατηρήθηκαν φαινόμενα μικροπολιτών που πολλούσαν σε νεαρούς μαυροδάφνη αμφιβόλου ποιότητας. Πάντως, με δεδομένες τις συνθήκες που υπάρχουν, υπήρξε αρκετή κίνηση και η εστίαση, αλλά και γενικότερα η οικονομία της πόλης πήρε ανάσα.